Με τα κιάλια αναζητούν τα συνεργεία οι καταστηματάρχες του Ηρακλείου προκειμένου να πληροφορηθούν γιατί οι εργασίες τηλεοφόρο δικαιοσύνης αλλά και την είδης έχουν επί της ουσίας σταματήσει εδώ και ένα 20ήμερο περίπου. Τα μηχανήματα βρίσκονται στη θέση τους, τα προστατευτικά επίσης, οι δυσκολίες στη μετακίνηση παραμένουν, μόνο που έργα πλέον δεν εκτελούνται όπως λένε. Τίποτα, κάθε. Είναι τώρα 10 μέρες που είναι έτσι τα συνεργείο. Και δεν εκτελούνται εργασίες? Όχι. 10 μέρες, η είδηση είναι κάτω, το ίδιο είναι παρατημένη η είδηση. Λεφτά λέει δεν έχουν, δεν ξέρω. Πρέπει να είναι πάνω από 15 με 20 μέρες. Τα προβλήματα είναι ότι βλέπουμε μηχανήματα χωρίς να κινούνται καθόλου και αυτό μας αγχώνει. Ο κύριος Γιώργος Κοκκιάδης διατηρεί κοσματοπολείο στη λεωφόρο δικαιοσύνης και αγωνιά για την πορεία των εργασιών, αφού όπως λέει η θερινή περίοδος πλησιάζει και αντί αυτή την ώρα τα συνεργεία να δουλεύουν πυρετοδός, τα πάντα έχουν παγώσει. Οι μέρες περνούν έτσι. Και περιμένουμε όλοι ότι σε λίγο θα ανοίξει η καλοκαιρινή σεζόν ή τουριστική και οι επισκέπτες, τους οποίους τόσο πολύ τους θέλουμε και πρέπει να βρούμε τρόπους να τους φέρνουμε και να περνάνε ευχάριστα, θα βλέπουν εργοτάξια. Και όταν βλέπει κανένας εργοτάξια, νομίζω στρίβει αντί να επισκεφθεί κάτι. Πριν από μία εβδομάδα περίπου, και ενώ είχε περάσει το πρώτο δεκαήμερο της παύσης των εργασιών, ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου Γιάννης Αναστασάκης, μιλώντας στην Κρήτη TV, είχε ξεκαθαρίσει πως έπρεπε να γίνει συνεννόηση με τη ΔΕΗ για την όδευση των καλωδίων, επισημένοντας τότε πως απαιτούνται διευκρινήσεις γύρω από τεχνικά ζητήματα, που προφανώς και 20 περίπου ημέρες μετά δεν έχουν διευθετηθεί. Η ΔΕΗ θα είναι εκεί, όπου δεν διαθέτει λεπτομεριακά σχέδια για να διευκρινίζει επί τόπου το πώς πρέπει να γίνεται η κάθε καθαίρεση και εξκαφή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί ξανά να σταματήσουμε αν υπάρχει ένα θέμα τεχνικό που πρέπει να διευκρινιστεί, γιατί κάτι η μελέτη δεν το λέει καλά ή χρειάζεται μια επιπλέον, ας το πούμε, μελέτη εφαρμογής. Η αγανάκτηση των καταστηματαρχών, όπως λένε, επικεντρώνεται στον ελιπέστατο σχεδιασμό πριν τα έργα ξεκινήσουν, καθώς δεν υπάρχουν ασφαλή χρονοδιαγράμματα και προετοιμασία, που σχεδόν πάντα οδηγεί σε μεγάλες αποκλίσεις στην ολοκλήρωσή τους την ώρα που οι πολίτες ταλαιπωρούνται. Έργα χρειάζονται πάντα και έργα είναι καλό να γίνονται. Πρέπει όμως να γίνονται προγραμματισμένα και να γίνονται με βάση το τι συμβαίνει και στην αγορά και τι συμβαίνει γύρω μας. Έχουν κατορθώσει τώρα να δημιουργήσουν κυκλοφοριακό κομφούζιο στο Ηράκλειο προς χάρη των μέτρων και δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, αντί να φτιάξουμε κάτι, έχει επιδεινωθεί. Η εικόνα πάντως που έδωσαν οι καταστηματάρχες είναι ότι με τα έργα και τις δυσκολίες στη μετακίνηση, η εμπορική κίνηση έχει περαιτέρω μειωθεί το τελευταίο διάστημα. Η αγορά έχει πέσει ένα 20-30% κάτω και φταίνε αυτά τα έργα. Και νομίζω ότι είναι και η εποχή που τώρα θα δεχτούμε τον τουρισμό και πρέπει να τα επισπεύσουμε αντί να τα περιμένουμε.